Δίνοντας συνέχεια στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, θα μιλήσουμε για ιστορίες από την Γατοχάν. Ίδια έχουμε μαμά. Έτσι είναι ο τίτλος της εκδήλωσης. Τις λεπτομέρειες βέβαια θα μας τις πει η ίδια, καθώς θα συνδεθούμε με το Αρχαιολογικό Μουσείο της ΕΑΝΗΣ. Εκεί θα συναντήσουμε τη Διευθύντρια του Μουσείου, την Αρχαιολόγο Αρετή Χονδρογιάννη. Ήδη τη βλέπουμε. Καλησπέρα, κυρία Χονδρογιάννη. Θέλω να μας δώσετε τα φώτα σας γύρω από αυτή την δράση, την εκδήλωση που πραγματοποιεί το Μουσείο της ΕΑΝΗΣ και βεβαίως να μιλήσουμε γενικότερα για τις εκδηλώσεις που ετοιμάζεται την περίοδο που διανύουμε. Ωραία. Καλησπέρα και σε εσάς. Ευχαριστούμε για τη σύνδεση. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές του ΦΛΑΣ. Και να πούμε καταρχάς ότι πραγματικά τους περιμένουμε όλους, τουλάχιστον όλα τα παιδιά, και όχι μόνο της περιοχής Ιαννής ή Κοζάνης, και την Τετάρτη και την Πέμπτη, αυτή την Τετάρτη και την Πέμπτη το απόγευμα στις 9 η ώρα στον αύριο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Ιαννής, στην περιοχή, στο σημείο που γίνεται και η Πανσέλινος, για όσους το γνωρίζει ο κόσμος αυτό, για να απολαύσουν πραγματικά μια πολύ όμορφη θεατρική παράσταση, παιδική, η οποία πραγματεύεται το θέμα της προσφυγιάς και γενικά όλο το πλέγμα του αντίκτυπου της μικρασιατικής καταστροφής του 1922. Είναι μια παράσταση που γίνεται με αφορμή την μικρασιατική καταστροφή, με αφορμή αυτό το γεγονός, για τα 100 χρόνια. Να πούμε ότι διοργανώνεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και ότι είναι στο πλαίσιο του προγράμματος «Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός». Πραγματεύεται όλα τα παιδιά, όλες τις συνέπειες αυτού του γεγονότος σε όλα τα παιδιά της ζωής, της σκέψης και του πολιτισμού. Η προσφυγιά είναι πραγματικά ένα επίκαιρο θέμα, και το ίδιο το γεγονός της εκτόπισης, της βίας εκτόπισης πληθυσμών, αλλά και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι και μάλιστα στους χώρους, στις περιοχές υποδοχής τους. Αυτό το παραμύθι λοιπόν που θα δουν τα παιδιά είναι μέσα από τα μάτια των μικρών γατιών, τα οποία βλέπω πολύ διαφορετικά τον κόσμο και φυσικά πραγματεύεται και την αξία της και την πολυτιμότητα της του άλλου, του διαφορετικού άλλου. Υπάρχει μια πλειάδα εδώ πέρα ονομάτων που έχουν σχέση με το θέμα. Νομίζω θα τα δουν στην αφίσα που έχουμε ήδη δώσει στην δημοσιότητα. Να πούμε εμείς απλά ότι τους περιμένουμε την Τετάρτη και την Πέμπτη. Δεν είναι απαραίτητο να κάνουν προκράτηση θέσης όπως συνηθίζεται σε αυτό το πρόγραμμα. Μπορούν απευθείας, θα υπάρχουν αρκετές θέσεις στην αυλή του μουσείου, υπάρχει μεγάλη χωρητικότητα, οπότε δεν θα είναι ένα πρόβλημα να ενημερωθεί ο κόσμος και να έρθει να αυτή την παράσταση. Κυρία Χοντρογιάννη, να περάσουμε. Τετάρτη και Πέμπτη στις 9 το βράδυ. Στις 9 το βράδυ, ναι. Τετάρτη και Πέμπτη. 27 και 28 Ιουλίου, μεθαύριο δηλαδή. Δύο βραδιές στο ίδιο θεατρικό. Ελπίζουμε και τις δύο βραδιές να έρθει ο κόσμος, και δεν είναι μόνο για παιδιά, μπορούν να έρθουν φυσικά και οι μεγάλοι, αυτό εννοείται, αλλά σίγουρα οι γονείς μπορούν να συνοδεύσουν, σε πρώτη φάση οι γονείς μπορούν να συνοδεύσουν τα παιδιά τους και να έρθουν να απολαύσουν και αυτοί οι ίδιοι μαζί τους. Όλη η Ελλάδα. Να μιλήσουμε ίσως γενικότερα. Ναι, παρακαλώ. Εκεί θέλω να πάω την κουβέντα μας. Στην εμπλοκή του μουσείου, στις δράσεις του, την περίοδο του καλοκαιριού. Γιατί νομίζω ότι το καλοκαίρι είναι μια εποχή που ευνοεί και την συνύπαρξη της κοινωνίας με τις δράσεις του μουσείου. Ναι, να πούμε ότι αυτή η δράση, είπαμε, είναι αυτή την εβδομάδα. Η επόμενη δράση μας είναι η γνωστή Πανσέλινος. Είναι στις 11 Αυγούστου. Είναι 5η 11 Αυγούστου, ας το σημειώσει αυτό ο κόσμος. Όπως κάθε χρόνο έχουμε μία μουσική εκδήλωση, όπως και τώρα θα έχουμε μία μουσική εκδήλωση, θα έχουμε τον Μάκη τον Σεβίλουγλου, το γνωστό σε όλους, που θα μας παρουσιάσει παλιά και νέα τραγούδια του. Θα υπάρξει βέβαια αναλυτική ενημέρωση και γι' αυτό.
το θέμα. Ακολουθεί μια συνδιοργάνωση, θα λέγαμε, ας πούμε, την Ιερά Μητρόπολη Συσανίου και Σιατής της ως προς το θέμα της λειτουργίας του Επισκοπικού Ναού Συσανίου. Θα είναι η τρίτη χρονιά φέτος που θα λειτουργήσει ο ναός, ένας ναός που επί 500 χρόνια ουσιαστικά δεν υπήρχε, αφού τον έφερε στο φως ένα σκαφί που έγινε την περίοδο του, τη δεκαετία του 90 από τον αείμνηστο Σωτήρη Κίσα. Θα είναι η τρίτη φορά λοιπόν, 19 του μηνός Παρασκευή απόγευμα, η Ιερά Μητρόπολη θα τελέσει μια λειτουργία. Εκεί μπορεί ο κόσμος να πάει να επισκεφτεί τον ναό, να δει το μνημείο και φυσικά να λάβει μέρος, να εκκλησιαστεί κιόλας. Και δίπλα υπάρχει και ο ναός της Παναγίας, το μοναστήρι. Ακολουθούν, η επόμενη εκδήλωσή μας θα είναι, αν δεν αλλάξει το πρόγραμμα, επειδή τώρα το οργανώνουμε, θα είναι στις 2 Σεπτεμβρίου μια έκθεση που θα συνδιοργανώσουμε με το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Μεταφορών και το Φτελιό και την κατασκήνωση Φτελιό. Είναι μια έκθεση που έχει σχέση με τις μετακινήσεις, έκθεση έργων παιδιών. Ουσιαστικά και θα γίνει στο αρχοντικό Βούρκα. Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα και αυτό. Πώς βλέπουν τις μετακινήσεις στο μέλλον τα παιδιά. Το βρήκαμε πραγματικά εξαιρετικά ενδιαφέρον και θα συνδιοργανώσουμε αυτή την εκδήλωση. Φυσικά ακολουθούν στα 27 του μηνός, του Σεπτεμβρίου αργότερα, είναι οι γνωστές Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς για τις οποίες τώρα θα επιλέξουμε θέμα. Γενικά, σχεδόν ανά δεκαπενθήμερο έχουμε εκδηλώσεις. Έχει εγκριθεί και ένα πρόγραμμα ακόμα, από ένα θεατρικό έργο, στο πρόγραμμα «Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός», αλλά αυτό μάλλον σε κανένα δίμηνο. Και φυσικά, γενικά θα υπάρχουν αρκετές εκδηλώσεις, στις οποίες ο κόσμος μπορεί να συμμετέχει. Θυμίζομαι ότι όλα αυτά είναι δωρεάν. Μπορεί να έρθουν στην αυλή του μουσείου ή στους άλλους χώρους και να τις παρακολουθήσει. Και παράλληλα να δει και το Αρχαιολογικό Μουσείο άλλη μια φορά. Να υπενθυμίσουμε εδώ πέρα ότι έχουμε ήδη είναι σε εξέλιξη δύο εκθέσεις. Ναι. Η λειτουργία του μουσείου σε σχέση με την επισκεψιμότητα έχει μεταβληθεί ή παραμένει όπως την ξέρουμε? Οι εκδηλώσεις βοηθούν πάρα πολύ στην αύξηση της επισκεψιμότητας. Αρκεί να πούμε ότι στην έκθεση, στην περιοδική έκθεση που συνεχίζεται στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου, της έκθεσης, στον πάνω όροφο δηλαδή, Χαλκός και Λιγνίτης, που έχουμε εκθέσει κάποια συμποσιακά αγγεία, έτσι πολύ όμορφα χάλκινα, από τις ανασκαφές της Μαυροπηγής, πρόσφατα ευρήματα, πέρασαν περίπου 1.000 άτομα. Φυσικά μιλάμε για σχολεία, αλλά και αυτό έχει έρθει και κόσμος, αλλά είχε μεγάλη επίθεση στα σχολεία, είχε μεγάλη επιτυχία. Και γι' αυτό και η έκθεση αυτή, να πούμε ότι συνεχίζεται, μπορούν να έρθουν να την απολαύσουν και στο πλαίσιο των υπόλοιπων εκδηλώσεων. Επίσης, συνεχίζεται η έκθεση του Δημήτρη του Βαβλιάρα με τα πορτρέτα της Ιαννής, η οποία είναι στην αίθουσα εκδηλώσεων, στον κάτω, στο Ισόγειο, μέχρι τέλη Δεκεμβρίου. Τρέχουν δηλαδή δύο περιοδικές εκθέσεις αυτή τη στιγμή, τις οποίες μπορούν να συνδυάσουν με τη μουσική εκδήλωση της Πανσελλήνου και με το θεατρικό μεθαύριο. Ώρες λειτουργίας, να θυμίσουμε λίγο τις ώρες λειτουργίας που μπορεί κανείς να έρθει στο μουσείο. Ώρες λειτουργίας του Μουσείου Ιαννής είναι καθημερινά από το πρωί, από τις 8.30 μέχρι τις 3.30. Κάθε μέρα και τα Σαββατοκύριακα. Έτσι, είναι σταθερά ανοιχτό το Μουσείο Ιαννής, όπως είναι σταθερά ανοιχτή και η Αρχαιολογική Συλλογή Κοζάνης και το Αρχοντικό Γρηγορείο Βούρκα, όπως και η Πούλκος της Χιάτιστα, το Αρχοντικό της Χιάτιστας. Κάθε μέρα ανοιχτά. Να πούμε όμως ότι όταν έχουμε εκδηλώσεις, έχουν δωρεάν είσοδο, όλα αυτά έχουν και εισιτήριο. Αλλά στις εκδηλώσεις η είσοδος είναι ελεύθερη και είναι ανοιχτά μέχρι αργά το βράδυ. Ας πούμε στην Πανσέλινο θα είναι ανοιχτό το Αρχαιολογικό Μουσείο Ιαννής μέχρι τις 12 το βράδυ.
στο πλαίσιο της εκδήλωσης. Μπορούν δηλαδή παράλληλα να φύγουν λίγο από την, από την μουσική έτσι, εκδήλωση και να πάνε να επισκεφτούν την έκθεση όσοι δεν το έχουν δει, να συνδυάσουν αυτά τα πράγματα με ελεύθερη είσοδο. Ή ταυτόχρονα με τα ακούσματα, τα ηχητικά από την εκδήλωση ναι. να βρίσκονται στο μουσείο και να απολαύσουν ναι, δηλαδή και τις περιοδικές εκθέσεις και τη μόνιμη έκθεση του μουσείου. Όσοι δεν την έχουν δει μπορούν να την ξαναδούν, γιατί πραγματικά αυτά είναι αριστούργηματα όλα και μπορούν να τα βλέπουν και να τα ξαναβλέπουν και να τα χαίρονται. Να επανέλθουμε, να επανέλθουμε λίγο στις ιστορίες της από την Γατουχάν. Είπατε 9 ναι. το βράδυ. Άρα 9 το βράδυ, ναι. Διάρκεια εκδήλωσης πόσο... Μία ώρα, 60 λεπτά κρατάει η παράσταση. Αυτό. Και φυσικά είναι ελεύθερη είσοδος. Δεν είναι απαραίτητη η προκράτηση. Μπορούν να έρθουν. Είπαμε, θα υπάρχουν θέσεις για όλους. Είναι στην αυλή του Αρχαιολογικού Μουσείου Ιαννής, στην περιοχή εκεί στο χώρο των γλυπτών, των σύγχρονων γλυπτών. Δεν υπάρχουν κάποια μέτρα ιδιαίτερα λόγω του COVID, έτσι δεν ισχύει κάτι. Είναι και εξωτερικός χώρος. Φυσικά μπορούν να φοράνε μάσκες όσοι θέλουν. Ισχύει ό,τι ισχύει για όλες τις συγκεντρώσεις που τρέχουν τώρα. Δεν υπάρχουν περιορισμοί λόγω COVID. Βέβαια, μέσα στο μουσείο θα πρέπει να φορούν μάσκα στην έκθεση. Αυτά. Είναι ελεύθερη είσοδος. Είναι μία ώρα η παράσταση. Έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί είναι μέσα από τα μάτια των παιδιών και των μικρών ζώων και πραγματεύεται έτσι θέματα με ευχάριστο τρόπο και δένοντας παραμύθια της Ανατολής και Δύσης, χωρίς να υπάρχουν διακρίσεις, χωρίς να μένουν σε διαφορετικότητα, ενώνει πολιτισμούς και παραμύθια και πιστεύω θα το ευχαριστηθούν. Τώρα... καλό είναι όλα τα παιδιά να έρθουν και οι γονείς μαζί τους. Αν μπορούμε να πούμε να εκμεταλλευτώ την παρουσία σας, αν μπορούμε να πούμε μια φράση σε σχέση με το αρχαιολογικό έργο της υπηρεσίας στην οποία διευθύνεται, πού βρισκόμαστε αυτή την εποχή. Η Δυτική Μακεδονία, γνωρίζουμε τα τελευταία χρόνια, φέρνει στο φως συνεχώς ανασκαφές, ευρήματα, είναι πλούσια σε ό,τι αφορά το δικό σας έργο. Είναι πλούσια πραγματικά. Υπάρχει ένα τεράστιο έργο που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια και αυτόν τον καιρό. Δηλαδή για μας το καλοκαίρι είναι μια περίοδος αιχμής, ας πούμε. Αρκεί να πω ότι απασχολούμε περίπου 200 άτομα αυτή τη στιγμή, έκτακτο προσωπικό, και στα λιγνητορυχεία της ΔΕΗ, στο λιγνητορυχείο της Μαυροπηγής, όπου έχουμε εκεί πέρα 4 τομείς. Ανασκάπτουμε 3 νεκροταφεία και έναν οικισμό της εποχής του Χαλκού. Με ευρήματα ωραία και ενδιαφέροντα. Να πούμε ότι ενδιαφέροντα ευρήματα προκύπτουν και από τη συντήρηση των ευρημάτων των προηγούμενων σκαφικών περιόδων, όπως επιγραφές. Θα το πω τώρα για πρώτη φορά. Πρόσφατα βρήκαμε, συντηρούμε ένα αγγείο κλασικών χρόνων και φέρει την επιγραφή Φύλλα Πιθανών Απολλοδόρου. Ήταν το όνομα της νεκρής προφανώς εκεί στη Μαυροπηγή. Μία από τις νεκρές της Μαυροπηγής. Γενικά τα ευρήματα είναι πολύ ενδιαφέροντα, αλλά εκτός από τις ανασκαφές στη ΔΕΗ έχουμε πάρα πολλά έργα σε εξέλιξη πλέον, εκτός από τις αδειοδοτήσεις. Έργα ΑΠΕ είναι φωτοβολταϊκά και αιωλικά, όχι τόσο τα αιωλικά, αιωλικά. Είναι σε εξέλιξη η οργάνωση μιας πολλών ανασκαφικών τομέων στο πλαίσιο ενός νέου αγωγού που θα γίνει, ο αγωγός ΔΕΣΦΑ, που έρχεται από την Ιμαθία και θα φτάσει μέχρι την Ποντοκόμη. Το πιο πιθανό είναι εκεί στα τέλη Σεπτεμβρίου να ξεκινήσει και αυτό το έργο. Και φυσικά έχουμε τα 2 έργα ΕΣΠΑ που τρέχουν αυτή τη στιγμή και απασχολούν προσωπικό και είναι η αποκατάσταση του αρχαιολογικού χώρου Ιαννής, η ανάδειξη. Φτιάχνουμε μονοπάτια και υποδομές έτσι για τους επισκέπτες, όπως είναι και η είσοδος διαμορφώνεται τέλος πάντων. Και είναι φυσικά και το Βυζαντινό Κάστρο Σερβίων, όπου γίνεται η αποκατάσταση του Δυτικού Πύργου Σερβίων.
Πραγματικά είναι ιστορικό γεγονός. Τρέχουν, όλα είναι σε εξέλιξη και βαίνουν καλώς, να πούμε. Και πραγματικά το εξαιρετικό είναι ότι έχει αλλάξει η μορφή, τουλάχιστον στο κάστρο Σερβίων, αξίζει να το επισκεφτούν. Και επιτέλους μετά από δεν ξέρω πόσα χρόνια, ίσως να είναι εκατοντάδες και όχι δεκάδες, έκλεισε η ρογμή από το προσωπικό εκεί, αυτή η κάθετη τεράστια ρογμή του πύργου. Λέω, είναι σχεδόν ιστορικό γεγονός μετά από τόσα χρόνια. Οι εργασίες είναι σε εξέλιξη. Υπάρχει επίσης ένα άλλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που είναι σε εξέλιξη. Τα χρώματα της Χιάζης και αυτό έργο ΕΣΠΑ. Και σε όλα αυτά απασχολείται ο κόσμος. Μια ανασκαφή μικρή που έχουμε σε ένα φωτοβολταϊκό στο Φούφα. Όπως επίσης και ανασκαφές εκεί στην άσπρη πόλη του Περδίκα. Είναι πάρα πολλά τα έργα, πραγματικά. Αυτά κύριε Χοντρογιάννη, κύριε Διευθύντρια, θα τα δούμε σε κάποια επιστημονικά συνέδρια, πριν τα δούμε ευρέως στο κοινό ή σε κάποια προθήκη του μουσείου. Ναι, αυτά τα παρουσιάζουμε πάντα στα συνέδρια, ειδικά στο συνέδριο, το ετήσιο συνέδριο, το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη, έτσι που γίνεται στο Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, χρόνια τώρα, έτσι, το 33ο ήταν πέρσι, τα παρουσιάζουμε. Παρουσιάζουμε βέβαια, γίνεται μια πρώτη παρουσίαση των ευρημάτων και των πρώτων πορισμάτων. Απλά πραγματικά είναι τόσες πολλές εργασίες που είναι δύσκολο, ας πούμε, όλοι οι αρχαιολόγοι να... Είναι λίγοι οι αρχαιολόγοι, θέλουν πολλή δουλειά οι παρουσιάσεις. Φροντίζουμε να τα παρουσιάζουμε τουλάχιστον στο επιστημονικό κοινό και σε επίπεδο έτσι του ενημέρωση του κοινού θα έλεγα ότι βοηθάει και αυτή η παρουσία σήμερα. Αλλά και άλλες δράσεις. Είναι δύσκολο δηλαδή να κάνουμε πάρα πολλές ομιλίες. Σε επιστημονικό επίπεδο τα παρουσιάζουμε στο συνέδριο του ΑΕΜ, που λέμε, ή σε άλλα συνέδρια και σε άλλα έτσι επιστημονικά περιοδικά. Αλλά κατανοητό. Δεν έχουμε αντίρρηση να κάνουμε και ομιλίες για το ευρύ κοινό. Αν κάποια κοινότητα θέλει να ενημερωθεί για τα ευρήματα της περιοχής της, πολύ ευχαρίστως, ή οτιδήποτε άλλο. Μπορούμε να το εντάξουμε στο πρόγραμμά μας. Νομίζω ότι είναι χρήσιμο να είναι οι τοπικές κοινωνίες κοινωνοί των όσων συμβαίνουν και συμβαίνουν πάρα πολλά. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κυρία Χοντρογιάννη, για την παρουσία σας στο δελτίο μας και να ευχηθώ καλή επιτυχία και σε κάθε τι που κάνετε, στις εκδηλώσεις που ετοιμάζετε για το καλοκαίρι, αλλά και σε αυτήν την παιδική παράσταση την Τετάρτη και την Πέμπτη, ιστορίες από την Γατουχάν, στον άβλιο χώρο του Μουσείου της Αιανής. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τους περιμένουμε όλους. Να είστε καλά.